μπαίνοντας στο απόμερο θα νιώσετε σαν να μπαίνετε στο σαλόνι ενός σπιτιού. Έτσι φανταζόταν το μαγαζί η Τασούλα και έτσι το έφτιαξε σχεδόν 3 δεκαετίες πριν. Ένα όμορφο ζεστό μαγαζί με σπιτικό πειραγμένο μενού βασισμένο στα εξαιρετικά ελληνικά υλικά. Εδώ μου φαίνεται ότι είμαστε στο σπίτι σου. Στο σπίτι μου είμαστε ακριβώς. Έτσι, αυτό όταν ανοίξαμε στην αρχή το μαγαζί, κουβάλισα όλα τα πράγματα από την τραπεζαρία, από το σαλόνι του σπιτιού μου και κάναμε αυτό το χώρο. Δεν το είδα ποτέ επαγγελματικά. Το είδα έτσι σαν μία κατάθεση ψυχής. Ωραία, να πούμε ότι είμαστε σε μία γειτονιά λίγο έξω από το κέντρο της Καρδίτσας. Ναι. Ένα πολύ ωραίο ήσυχο δρόμο. Πάρα πολύ ήσυχο. Μένεις από πάνω. Είναι σωστά, το σπίτι μας. Το σπίτι είναι από πάνω. Ναι, ναι, ναι. Και πριν από 30 χρόνια. Ακριβώς, 29 χρόνια και κάτι μήνες. Αποφάσισα ότι θέλω να πάω κάτω και να ανοίξω ένα εστιατόριο. Η σχέση με τη μαγειρική μέχρι τότε ήταν πια. Μαγείρευα, όποιος είχε γενέθλια, όποιος είχε γιορτή στο σπίτι, όποιος είχε γάμο, αραβώνα, πήγαινα. Το έκανα δηλαδή ασυναίσθητα, χωρίς να το καταλαβαίνω, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τριάντα χρόνια μετά, πώς χαρακτηρίζεις την κουζίνα? Τώρα η κουζίνα δεν είναι μόνο δική μου, είναι και της Στεφανίας. Τέλειωσε τεχνολόγος τροφίμων και κάνει δίκευση στο κρασί. Η κόρη μου, η δεύτερη κόρη μου. Μαγειρεύουμε με τοπικά προϊόντα, τα κρεατικά μας, τα τυριά μας, τα κοτόπουλά μας, τα αυγά μας. Πίσω έχουμε μόνοι μας δυόσμο, μάραθο, άνηθο, ναι, βασιλικό. Και τα άβλετα, ναι, αυτά όλα είναι δικά μας. Πρέπει να πούμε ότι κάνει ζυμωτό ψωμί. Η Στεφανία. Με λιαστή ντομάτα. Άρα η Στεφανία κάνει και το ψωμί. Η Στεφανία το κάνει το ψωμί. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε μπατζίνα. Είναι τοπική πίτα δικιά μας. Αυτό δεν είναι Στεφανία, αυτό είσαι εσύ. Στεφανία. Και αυτό. Στεφανία. Εγώ δεν. Γιατί δεν φέρνω Στεφανία να πει. Λοιπόν, άκουσε να σου πω. Δεν θα τολμούσα ποτέ να βάλω λεβάντα στην μπατζίνα. Εγώ το πολύ πολύ να έβαζα δυόσμο. Δυόσμο, φέτα. Έχει μέσα ανθότυρο. Έχει μέσα γραβιέρα. Τοπικά τα τυριά όλα. Και η λεβάντα είναι τόσο όσο, δηλαδή πολύ ακριβή. Ναι. Αυτό είναι το καλωσόρισμά μας. Εδώ. Εδώ είναι τυρουλουκουμάδες. Γίνονται και αυτές με πολλά είδη τυριών. Ανάλογα τι τυριά έχουμε, στο εστιατόριο τα χρησιμοποιούμε στους τυρουλουκουμάδες. Είναι ένα πάρα πολύ απλό ορεκτικό. Και το σερβίρουμε με μαρμελάδα φράουλα που φτιάξαμε τώρα. Μαρμελάδα φράουλα και μαρμελάδα και μερικές φράουλες τις κάνουμε γλυκό. Και σερβίρουμε με μαρμελάδα φράουλα και γλυκό φράουλα. Και εδώ. Είναι αρνάκι γεμιστό μέσα με φέτα και δυόσμο. Τυλιγμένο μετά με χαρτάκι. Ναι. Και μαγειρεμένο στον ξυλόφουρνο σε πύλινο σκεύος. Έλα. Με πατατούλες. Α, γι' αυτό και λιώνει. Ναι. Και το ανοίγουμε μετά στο τέλος όταν είναι για σερβίρισμα. Πάρα πολύ ωραίο. Επικειμένο. Λεμονάτι σάλτσα. Ναι. Η σάλτσα γίνεται, δένεται στο τέλος. Τραβάμε το ζουμί με μια πατατούλα και φτιάχνουμε τη σάλτσα.